Θα ήθελα να ξεκινήσω την σύντομη συνέντευξη τύπου, τις σύντομες δηλώσεις μας, με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους παρευρισκόμενους σήμερα, με θερμές ευχαριστίες στους ηγέτες και τους αξιωματούχους των Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήρθαν σήμερα στην Αθήνα. Όπως δήλωσα και κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, το σημαντικότερο γεγονός είναι η παρουσία μας σήμερα εδώ και η πραγματοποίηση αυτής της Συνόδου. Η σημερινή Σύνοδος και η διακήρυξη των Αθηνών που υιοθετήθηκε αναδεικνύει την κοινή μας βούληση να ενισχύσουμε τη συνοχή και την ενότητα της Ευρώπης, συμβάλλοντας ενεργά στον εξαιρετικά σημαντικό διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης, που σε λίγες μέρες αρχίζει με την άτυπη Σύνοδο των 27 στην Πρατισλάβα. Έναν διάλογο ο οποίος, όπως συμφωνήσαμε, πρέπει να οδηγήσει σε ένα νέο όραμα για την Ευρώπη. Ένα νέο όραμα που έχουμε ανάγκη. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Πρέπει η Ευρώπη να ξαναεμπνεύσει τους λαούς της. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με ευχές. Χρειάζεται να λάβουμε μέτρα. Ουσιαστικά μέτρα για την βελτίωση της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Και βεβαίως να ενισχύσουμε τον ρόλο της Ευρώπης, το παγκόσμιο και περιφερειακό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται να πάρουμε μέτρα που θα δίνουν όθηση στην ανάπτυξη και την απασχόληση και που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Με αναβάθμιση της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειάς μας και με δυναμικές διπλωματικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση της ειρήνης και της ασφάλειας στην πολυτάραχη περιοχή μας. Με ανθρώπινη και αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και με αλληλεγγύη στην κατανομή του βάρους φιλοξενίας τους. Όπως είπε ο Πρόεδρος Ολάντ στη σημερινή μας Σύνοδο, σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της Ευρώπης διακυβεύεται σήμερα στη Μεσόγειο. Ως χώρες της περιοχής αυτής, ως χώρες της πρώτης γραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως χώρες μέλη του Ευρώ, ως φιλοευρωπαϊκές χώρες, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει για μας να συμβολίζει κάτι το σημαντικό, οφείλουμε να καταθέσουμε τη δική μας προσέγγιση στην αντιμετώπιση και την υπέρβαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Απαντώντας στις τάσεις εθνικής αναδίπλωσης και περιχαράκωσης, απαντώντας στις δυνάμεις του εθνικισμού και της ξενοφοβίας, που δυστυχώς ξεπροβάλλουν ξανά στην Ήπειρό μας. Αυτή η Σύνοδος, αυτή η πρωτοβουλία, είναι μια θετική συμβολή στο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης. Δεν είμαστε, ούτε επιθυμούμε να γίνουμε, άλλη μία ομαδοποίηση, άλλη μία πρωτοβουλία διαίρεσης ή διχασμού της Ευρώπης. Επιθυμούμε να είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε μια πρωτοβουλία διαλόγου που στόχο έχει να ενώσει ακόμα περισσότερο την Ευρώπη και όχι να διχάσει. Που στόχο έχει να προβάλλει την ανάγκη μιας νέας ενότητας. Και η ενότητα περνάει μέσα από τη σύγκληση, μέσα από την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Και αυτό ήταν που κυριάρχησε στη σημερινή μας συζήτηση. Καταλήξαμε σε ένα κοινό κείμενο. Σε μισή περίπου ώρα θα είναι στη διάθεσή σας η διακήρυξη των Αθηνών, εστιασμένη πάνω στις τρεις θεματικές που σήμερα συζητήσαμε. Τα θέματα που αφορούν τις προκλήσεις της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και βεβαίως η οικονομία,
οι προτάσεις μας για την ανάπτυξη, τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Θέλω να κλείσω λέγοντας πως αποφασίσαμε η επόμενη συνάντησή μας να γίνει στην Πορτογαλία. Από την μια άκρη της Μεσογείου, στην άλλη άκρη, βεβαίως μια χώρα που βρέχεται από τον Ατλαντικό, αλλά που έχει τα ίδια προβλήματα και το ίδιο ταπεραμέντο, την ίδια φιλοσοφία. Μας ένωσαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη η οικονομική κρίση, η προσφυγική κρίση, η κρίση ασφάλειας, τα προβλήματα. Μας ενώνει η κοινή μας θάλασσα, όμως μας ενώνει και μια μεγάλη πολιτισμική κληρονομιά, μια μεγάλη ιστορική παράδοση. Ένας πολιτισμός παράλληλος με διαφορετικές ρίζες, αλλά με κοινή περπατησιά. Αυτός ο πολιτισμός μπόλιασε, ο μεσογειακός πολιτισμός μπόλιασε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Έτσι κι εμείς, με την παρουσία μας εδώ και με τη συνεννόησή μας από εδώ και στο εξής, θέλουμε να μπολιάσουμε το διάλογο για μια καλύτερη Ευρώπη. Διότι αυτός είναι ο στόχος μας. Ούτε λιγότερη, ούτε περισσότερη. Αλλά καλύτερη Ευρώπη, Ευρώπη που θα εμπνεύσει ξανά τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ θερμά. Φρανσουά, έχεις το λόγο. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord remercier Alexis Tsipras pour l'invitation qu'il nous a lancée. Nous, les pays du sud de l'Europe, les pays de la Méditerranée, des pays qui sont différents quant à leur taille ou quant à la sensibilité politique de ceux qui les gouvernent. Mais nous sommes tous animés de deux convictions fortes. La première, c'est que dans le contexte que connaît l'Europe, nous avons besoin d'unité et de cohésion pour répondre aux attentes des peuples et pour donner espoir dans l'Europe. Et la seconde conviction, c'est que les pays de la Méditerranée peuvent contribuer aussi à lancer avec les pays d'Afrique ou du Moyen-Orient une coopération, un dialogue, une action qui seront utiles à l'Europe et pour sa stabilité, pour sa sécurité et pour son économie. Et c'est en ce sens que les pays de l'Europe du Sud ont eu à affronter ces derniers mois un certain nombre de difficultés au nom de l'Europe, et notamment sur la question migratoire et celle des réfugiés. Et nous avons donc voulu qu'à Bratislava, nous puissions apporter notre propre réflexion et nos propres conclusions sur ce que doivent être les impulsions que nous devons donner à l'Europe pour la sécurité et notamment la protection de nos frontières, le contrôle de l'immigration qui ne peut pas empêcher aussi l'affirmation du droit d'asile, pour que nous puissions faire avancer l'Europe de la défense parce que l'Europe doit pouvoir assurer par elle-même les conditions de sa sécurité, que nous puissions lancer autant qu'il est possible des politiques de croissance à travers notamment l'amplification du plan Juncker et des programmes pour les jeunes, et que nous puissions envoyer un message également, un message de culture, un message aussi de compréhension à l'égard des souffrances que peuvent rencontrer des peuples qui nous sont proches, et notamment en Afrique, et donc de la nécessité d'un grand plan de développement, tel que nous l'avions d'ailleurs esquissé à Malte, à La Valette. Nous avions fixé des objectifs et des programmes financiers, et nous avons à cœur de les réaliser. Voilà pourquoi il était important, dans ce moment si décisif après le Brexit, alors même que les populistes et les extrémistes espèrent que l'Europe va se disloquer, que nous puissions envoyer un message d'unité, de cohésion et d'apporter la contribution de l'Europe du Sud à l'Union européenne. Merci. Ευχαριστούμε, Φρανσουά. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο, έχεις το λόγο. Επιτρέψτε μου καταρχάς, φίλε Πρωθυπουργέ,
Να σας συγχαρώ για την σημαντική πρωτοβουλία σύγκλησης της σημερινής συνόδου των χωρών κρατών του Ευρωπαϊκού Νότου. Μια πρωτοβουλία που λαμβάνει η χώρα σε μια κρίσιμη για την Ευρώπη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη και την άτυπη σύνοδο κορυφής στην Μπρατισλάβα σε ελάχιστες μέρες από σήμερα, όπου θα ξεκινήσουμε την συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα νέο προσανατολισμό σε σημαντικά θέματα πολιτικής και μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι σημερινές μας συζητήσεις και τα αποτελέσματα θεωρώ πως θα συνεισφέρουν σημαντικά και επικοδομητικά στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης. Ειδικότερα όμως, οι χώρες της Μεσογείου μέσα από σωρία προκλήσεων που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν, καθώς επίσης και λόγω των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης στη βάση της, αν θέλετε, ξεχωριστής τους εμπειρικής γνώσης. Θέλω την ίδια ώρα να τονίσω πως η σημερινή σύνοδος, όπως και ο Πρωθυπουργός έχει ήδη αναφέρει, δεν αποτελεί προσπάθεια ομαδοποιήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κάτι ανάλογο θα αποτελούσε την χειρίστη προσφορά στον κοινό στόχο της συνεχής αλλά και αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου την ίδια ώρα να σταθώ ιδιαίτερα στην ανάγκη, όπως μέσα από μια ενδοσκόπηση, μια αυτοκριτική, αν θέλετε, των μέχρι σήμερα πολιτικών μας, είναι η ώρα να λάβουμε επιτέλους ουσιαστικές και πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις που θα αντιμετωπίζουν τα αίτια της αποξένωσης που βιώνουν σήμερα οι πολίτες μας σε σχέση με τις πολιτικές που χαράζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την ίδια στιγμή οφείλουμε να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις σημερινές προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, είτε αυτές αφορούν τον τομέα της ασφάλειας, είτε το μέγα θέμα του προσφυγικού, είτε τα εξίσου μεγάλα θέματα της οικονομίας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη τον διάλογο και τους προβληματισμούς που έλαβαν χώρα κατά τη σημερινή σύνοδο, αλλά και την διακήρυξη που έχει υιοθετηθεί, είναι θεωρώ ξεκάθαρο πως ο ρόλος όλων ανεξαίρετα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθοριστικής σημασίας στο να πετύχουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων. Και είμαι βέβαιος, θα τις αντιμετωπίσουμε επιτυχώς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Νίκο. Ο Πρωθυπουργός Ιταλίας, Ματέο Ρέντσι. Ματέο. Grazie Alexis. Grazie per questa occasione di confronto. Se qualcuno si rivolgesse con lo sguardo al Mediterraneo, vedrebbe uno straordinario pezzo di Europa, ma la stragrande maggioranza dei commentatori oggi ritiene che il Mediterraneo sia solo il passato dell'Europa. E non è così. Allo stesso modo, se qualcuno guardasse l'Europa nel mondo, probabilmente potrebbe dire che l'Europa è il passato dello sviluppo, della crescita mondiale. Noi pensiamo che non sia così. La vera scommessa di questo incontro che Alexis ci ha proposto e del quale gli siamo grati è tentare di rinnovare, in vista di Bratislava e in futuro, in vista della presidenza maltese, in vista dell'appuntamento di Roma del marzo 2017, una idea di Mediterraneo come luogo nel quale l'Europa tira fuori la parte migliore di sé, intesa come valori, intesa come spirito, intesa come cultura, intesa come educazione. Siamo in una fase in cui l'Europa non può continuare ad essere soltanto regole, technicalities, finanza e austerity. L'Europa di domani dovrà essere innanzitutto basata e concentrata sui valori profondi che l'hanno fatta grande.
l'Europa sociale, l'Europa degli ideali, l'Europa della bellezza. Ecco, in questo senso, a mio giudizio, la dichiarazione di Atene è importante perché aggiunge un contributo rilevante nella descrizione di un'Europa diversa da quella che abbiamo visto sino ad oggi. Gli americani usano un'espressione per parlare, per definire il ruolo che questo tipo di politica può avere nella discussione globale, soft power, il potere di dolce, il potere gentile, il potere di svolgere un ruolo rilevante nella costruzione di un'identità ideale e culturale. Mi piace pensare, ricorrendo alla mitologia dell'antica Grecia e alla definizione che veniva dato dell'eroe dell'antica Grecia, che l'uomo europeo di domani dovrà essere molto simile a questo, utilizzando l'espressione del kalos kai agathos, del bello e buono, dove non è dentro inserito un giudizio estetico. La bellezza non è un giudizio estetico, ma è una dimensione etica. È l'idea di un futuro del nostro continente che sia incentrato sui grandi valori che ci hanno reso importanti e significativi e non soltanto sulle mere tecniche burocratiche. Grazie Matteo. Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός Πορτογαλίας, Αντώνιο. Muito obrigado. No momento em que é necessário dar novo impulso à construção europeia, é importante virmos aqui a Atenas, que é o berço da nossa civilização, e buscar inspiração nos valores que fundaram a Europa para responder àquelas que são as ansiedades dos nossos cidadãos. Ansiedade, em primeiro lugar, na segurança. E afirmar aqui que é prioritário apoiar e executar a estratégia global de política externa, designadamente no diálogo da Europa com a África, o continente vizinho, onde temos que investir no desenvolvimento como condição para a paz, para a estabilidade democrática e para podermos ter uma relação equilibrada que, em face dos desequilíbrios demográficos entre a Europa e a África, não deixarão de nos colocar questões se não houver um forte e sustentado desenvolvimento do continente africano. Afirmamos aqui o valor de solidariedade, desde logo no dever que todos temos de colaborar na defesa da fronteira externa da Europa, que é hoje a nossa fronteira comum com o resto do mundo. Mas solidariedade também na assunção de responsabilidades partilhadas, quando temos que acolher refugiados que aqui buscam proteção internacional e cujo esforço não pode recair desequilibradamente sobre os países mais próximos da fronteira externa, mas que solidariamente deve ser um esforço partilhado por todos. Segurança na determinação de combater o terrorismo, reforçando a cooperação entre os nossos serviços de informações, as autoridades policiais e judiciárias, mas também combatendo as causas da radicalização no espírito da educação cívica, mas também num programa de regeneração urbana para a inclusão que elimine as causas que têm contribuído para a radicalização em muitas comunidades no seio da Europa. Mas também o anseio que os cidadãos têm de poderem ver e encarar o futuro com confiança. Sobretudo os jovens, que sentem que a Europa não dá perspectivas de emprego de qualidade, de emprego digno no futuro. É por isso fundamental apostarmos na inovação, na capacidade de investimento e no relançamento de uma política de investimento que seja capaz de gerar um crescimento e a criação de emprego. É respondendo às necessidades concretas, às preocupações concretas dos cidadãos, que nós podemos reforçar o apoio da cidadania ao projeto europeu. Este encontro, que tenho muito prazer de lhe dar continuidade brevemente em Lisboa, visa contribuir para a unidade da Europa,
na diversidade dos seus pontos de vista, mas fazendo com que a Europa encare todos os desafios que se colocam como um todo e não como meros desafios que se colocam a esta ou àquela região. Nós estamos aqui para juntos reforçarmos a Europa como um todo. Muito obrigado, Alexis, por esta iniciativa e procurarei dar o meu melhor para que ela tenha a melhor continuidade possível. Obrigado, António. O Prothiburgo Stis Maltas, Josef. Thank you very much, Prime Minister, for this excellent initiative. I think that this format will be a regular feature in the coming months and years. Reading some articles in the press before I arrived here in Athens, I had the impression that this would be a summit of problems, of countries coming to complain about problems. Instead, we ended up with a summit of proposals, countries coming up with concrete solutions on how we can move forward. And it's not easy when there is the fact that we, yes, share the same region, we share the same sea, but we come from different political perspectives. And I would like to underline three points that are in the declaration, which I think are extremely important for the future of Europe. The first one is very concretely the support that we are offering to the Commission in the doubling up of the Juncker plan. That we're saying, and there is a one single voice in saying, we will support the Commission in doubling up the resources for the Juncker plan to carry on, carry forward, and be more successful than it is. We know that there are bureaucratic problems, we know it's not perfect, but it has been one of the most important contributions the Commission has made in the last few years. The second point is that we're saying that the current system of tackling migration in Europe is simply not working. The Dublin system is out of sync with reality. And here there are six countries which are saying we need to fix that for Europe to remain and be relevant and to face a huge problem which can be and has to be faced from the point of view that this is a new reality that we are living. The third point is, and I would like to underline this, that for the first time, I think in many, many months, in a group of countries is mentioning, stressing the need for a social Europe. This is a phrase that has been forgotten from the European lexicon for far too long, and now it is back. And we're saying that we're going to give our support for the evolution of the European Union to go back to the idea of not only protecting, but enhancing the concept of social Europe. Thank you very much. Thank you very much, Josef. Τελευταίος, το λόγο έχει ο εκπρόσωπος της Περισσιακής Κυβέρνησης της Ισπανίας, αλλά και εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι. Δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας. Παρ' όλα αυτά, υποστηρίζει από την αρχή αυτή την πρωτοβουλία. Φερνάντο, έχεις το λόγο. Muchas gracias. Yo también he señalado a los jefes de Estado y de Gobierno el deseo que tenía nuestro presidente de estar hoy aquí, cosa que no ha sido posible por el calendario político español. Pero en todo caso, yo hago suya su idea de felicitar al primer ministro griego por esta iniciativa, agradecerle la oportunidad que nos ha dado a todos de compartir las reuniones de hoy e intercambiar puntos de vista. España ha tenido siempre una preocupación especial por el mundo mediterráneo, del cual formamos parte. Ha procurado siempre favorecer, promover y apoyar las reuniones de los países del Mediterráneo, que tenemos problemas comunes y sensibilidades comunes a los problemas de toda Europa. El objetivo de esta reunión era discutir, conversar y analizar la encrucijada en la cual se encuentra Europa y conversar y también discutir sobre aquellos puntos en los cuales los países del Mediterráneo tenemos una visión común y podemos contribuir al diálogo de los 27 en la próxima reunión de Bratislava.
Tenemos básicamente tres problemas, los tres relacionados. Uno es el problema de la seguridad y del terrorismo. El otro es el problema de cómo hacer frente al problema de la migración. Y el tercero es el problema económico del bajo crecimiento y el alto nivel de empleo. Los tres están relacionados. A los tres tenemos que dar una respuesta europea. Y en la reunión de hoy lo que hemos discutido ha sido la forma de hacer una propuesta para resolver estos problemas, teniendo en cuenta que la sensibilidad de los países mediterráneos tiene un fondo común que puede ayudar mucho al diálogo europeo. Muchas gracias. Ευχαριστούμε όλους, ευχαριστούμε τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης που καλύψατε αυτή την πρώτη συνάντηση Ευρωμεσογειακών κρατών. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά θερμά τους προσκεκλημένους, ηγέτες, εκπροσώπους κυβερνήσεων. Θα συνεχίσουμε εμείς βεβαίως για να έχουν τη δυνατότητα οι ηγέτες των κρατών που φιλοξενούμε να πάρουν μια εικόνα και από σύγχρονα κτίρια. Αυτό είναι ένα νεοκλασικό κτίριο. Όμως, παρά την κρίση στην Ελλάδα, υπάρχει δυνατότητα να παράγουμε πολιτισμό. Ένα μεσογειακό κτίριο. Θα πάμε στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, όπου είναι ένα κτίριο μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Ο Ρέντσο Πιάνο το έχει φτιάξει, Ματέο. Και θα έχουμε την ευκαιρία εκεί να συνεχίσουμε πιο χαλαρά. Σε μισή ώρα περίπου θα έχετε την δυνατότητα να έχετε στα χέρια σας οι εκπρόσωποι του τύπου την διακήρυξή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση. Γεια σας.